ασχοληθούμε λίγο με την έκθεση για τον φιλελληνισμό στη Γαλλία που συνεχίζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία και διοργανώνουν το Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, ο Ελληνογαλλικός Σύλλογος Χανίων, σε συνεργασία βέβαια με την Περιφερειακή Ένωση Χανίων και το Δήμο Χανίων. Να συνομιλήσουμε με την κυρία Στέλλα Κουτσουπάκη, είναι πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Συλλόγου Χανίων, την οποία θέλω να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που θα πραγματοποιήσουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από τα Χανιά. Καλησπέρα. Την καλησπέρα μας. Για πείτε μας λίγο, πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεκάδες ιστορικά ντοκουμέντα, τα οποία βέβαια αναφέρονται στη λογοτεχνία, στην ποιήση, στο θέατρο, στη μουσική, με πολύ σημαντικά μηνύματα. Ακριβώς. Ο Ελληνογαλλικός Σύλλογος Χανίων ήθελε να δείξει την μεγάλη συμπαράσταση του γαλλικού λαού, όχι μόνο κάποιων γνωστών λογίων και επαναστάτες, γιατί έχουμε εδώ πέρα και μαχητές που ήρθαν για την Κρήτη, αλλά και ο απλός λαός συμπαραστάθηκε στο ελληνικό ζήτημα. Ήθελε να φύγει και να απελευθερωθεί η Ελλάδα από το ζυγό τον Οθωμανικό. Κάναν μεγάλο αγώνα και αυτό μετά από μια έρευνα πολλών μηνών θέλαμε να αναδείξουμε. Με μια έκθεση ναι. που έχει πάρα πολλά στοιχεία, όπως είπατε, από λογοτέχνες, ναι. από ποιητές, Λογοτέχνες, ποιητές, η αλήθεια είναι πως το κοινό εντυπωσιάζεται από το σύνολο και τη σημαντικότητα των εκθεμάτων. Παρατηρούμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε χαρακτηριστικά πλάνα, φωτογραφίες. Σωστά, κυρία Κουτσουπάκη. Κινούμε λίγο μέσα στην έκθεση έτσι για να δείτε. Καλά κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ συγκινητικό, πρέπει να πω, η κινητοποίηση του λαού. Τον 19ο αιώνα υπήρχε στη Γαλλία μία ελληνομανία, μπορούμε να πούμε. Ναι. Από τις κυρίες της αριστοκρατίας που βγαίνανε και που πηγαίναν να κάνουν έρανο για τους Έλληνες, για να στείλουν χρήματα για να αγοραστούν όπλα, για να περιθάλψουν τους άρρωστους, δηλαδή για να εξαγοράσουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για να εξαγοράσουν τους σκλάβους, τους Έλληνες που τους πουλούσανε στα σκλαβοπάζαρα της εποχής. Οι περισσότεροι, για πείτε μας, όλα που επισκέπτονται την έκθεση, με τι εντυπωσιάζονται, ποιο είναι το έκθεμα το οποίο προκαλεί συγκίνηση, έντονα συναισθήματα, ναι. για πείτε μας. Καταρχήν εντυπωσιάζονται γιατί δεν έχουν φανταστεί το εύρος, αυτό το μεγάλο μέγεθος των ανθρώπων που ασχοληθήκανε με την απελευθέρωση της Ελλάδας. Και αυτό είναι το πρώτο. Ναι. Το δεύτερο είναι, όπως βλέπετε, ότι συγκινούνται πάρα πολύ με τη μουσική, ότι γραφτήκαν 200 έργα για την... Για το ελληνικό ζήτημα, να βλέπετε εδώ πέρα από τον Μπερλιόζ, βλέπετε διάφορα, σας δείχνω. Μετά, γραφτήκαν θεατρικά έργα για την συγκεκριμένη περίοδο και για τους Έλληνες, για τον αγώνα των Ελλήνων. Εδώ οι γυναίκες που παίξαν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Οι γυναίκες που ήταν αριστοκράτησες και που είχαν μια καλή ζωή, κινητοποιήθηκαν και μπορώ να πω επηρεάσαν τους άντρες τους. Μάλιστα. Να βοηθήσουν για τον αγώνα. Για πείτε μας, θα μεταφερθεί, θα ταξιδέψει αυτή η έκθεση και σε άλλες πόλεις. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει? Ο σχεδιασμός ο πρώτος είναι, ήρθε ο Περιφερειάρχης και εντυπωσιάστηκε ναι. και πάει στο Ηράκλειο καταρχήν ναι. και μετά πήγε παραπέρα. Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε πολλές προτάσεις, εντάξει, δεν είναι εδώ είμαστε να δώσουμε και την εξέλιξη και τους προορισμούς. Να σας ευχαριστήσω πολύ, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, αξιέπαινη η προσπάθειά σας.
Σημαντικά εκθέματα πρέπει όλοι να την επισκεφθούμε και να μάθουμε και να ενημερωθούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν,